Η απάντηση του κύριου Υπουργού είναι αποκαλυπτικότατη για τα φάρμακα. Να λοιπόν, ο καπιταλισμός και το φάρμακο εμπόρευμα είναι η αιτία των δεινών, το κέρδος. Αυτό φταίει για τις ελλείψεις των φαρμάκων. Από αυτή την άποψη, τι πιο σημαντικό είναι ο κοινωνικοποιημένος τομέας και της φαρμακοβιομηχανίας και της οικονομίας που θα μπορούσε να δίνει φάρμακα σε όλο το λαό και να προστατεύει τη δημόσια υγεία συνολικότερα. Και για τις ελλείψεις των φαρμάκων, γίνονται λόγω των εξαγωγών, κύριε Υπουργέ. Και εξαγωγή για να έχουν περισσότερο κέρδη φαρμακοβιομηχανίες. Λοιπόν, απαγορεύστε τις εξαγωγές. Απαγορεύστε συνολικά τις εξαγωγές των φαρμάκων. Και αφήστε τα διάφορα παιχνίδια περί τριμήνου, αν έχουν αποθέματα τριμήνου. Και από την άλλη μεριά, κύριε Υπουργέ, αλήθεια, είναι εικόνα για κατετήν ενός της εγγονής ενός συντρόφου μου. 2 χρονών, 4,5 ώρες περίμενε στο παιδιατρικό με βαρύ μορφή άσματος, με βαριά μορφή άσματος. Ενώ έχει άμεση ανάγκη οξυγόνου. Τι λέτε για αυτή την κατάσταση? Το μόνο το οποίο λέτε είναι ότι η κυβέρνηση, και αυτή είναι η επιτυχία της, βαδίζει στην πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων, στην υλοποίηση της πολιτικής δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας και την αποδιάρθρωση του δημόσιου τομέα της υγείας, μετατρέποντάς τον σε συμπληρωματικό στυλοβάτη των συμφερόντων των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομήρων στον τομέα της υγείας. Αυτό το διάστημα είναι πολύ αποκαλυπτικό και για έναν άλλο λόγο. Για το πολιτικό στριπτής στην κυριολεξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το ότι αποτελεί ένα στιγνό ταξικό εργαλείο ενάντια στα δικαιώματα των εργαζόμενων και των λαών των κρατών μελών της, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μονοπωλιακών ομήρων και να θωρακιστεί η κερδοφορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας υπεριαλιστικός οργανισμός που συμμετέχει ενεργά στο πιάτσικο ενάντια στους λαούς της ευρύτερης περιοχής, που εξαπολύει υπεριαλιστικές επεμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από ένας θεσμός αντιδραστικός απέναντι στα ατομικά συλλογικά δικαιώματα και ελευθερίες του λαού, με το αντιδραστικό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, με την ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής ενάντια στο λαϊκό, το εργατικό και το ναλαϊστικό κίνημα, ενάντια στο ριζοσπαστισμό που αμφισβητεί τη δικτατορία του κεφαλαίου και το κράτος τους. Ταυτόχρονα, η ίδια αυτό αποκαλύπτεται ότι αποτελεί και το ιερατείο της διαφθοράς, τον βούρκο των σκανδάλων για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων, με την ίδια να αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα της σαπίλας και της μπόχας αυτού του συστήματος. Το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο να θυμίσω το ψηφίσατε όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και Ελληνική Λύση, που επιχειρεί να αποτελέσει πλυντήριο το σκανδάλο και της διαφθοράς. Τι λέει αυτό το ψήφισμα? Σημείο 4, Δέλτα. Λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, τα λόμπι δηλαδή, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο κοινοβούλιο επιχειρηματολογώντας, αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Να το χαίρεστε. Μπράβο. Μπράβο, να το χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Τα συμφέροντα των λόμπι και των επιχειρηματικών ομήλων που δημιουργούν ζωτικό, που αποτελούν ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμαστε δημοκρατία παντού πια. Τη δημοκρατία των λόμπι υπερασπίζεστε. Του κεφαλαίου, να τη χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Αλλά ποιανού είναι το σκάνδαλο? Είναι μήπως μόνο της Εύας Καηλή και του συντρόφου της? Όχι. Είναι το σκάνδαλο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, μέλος της οποίας είναι το ΠΑΣΟΚ και που, στην οποία φιλοδοξεί να ενταχθεί ενδεχομένως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, χθες ο κύριος Τσίπρας συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και δεν είναι σκάνδαλο μόνο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Είναι σκάνδαλο των εργοδοτικών, συμβιβασμένων και στην κυριολεξία ξεπουδημένων ευρωπαϊκών συνδικάτων. Με το Γενικό Γραμματέα, μάλιστα, της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, το Λόκα Βιζέντη να αποτελεί έναν από τους υπόπτους. Είναι λοιπόν συνολικά σκάνδαλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ακόμη κρίκος στην ατελείωτη αλυσίδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και το παραπάνω
επιβεβαιώνει την εκτίμηση του ΚΚΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη λυκοσυμμαχία του κεφαλαίου, αποτελεί τον εμπριστή των λαϊκών δικαιωμάτων και των αναγκών του λαού και ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού μας, των λαών της Ευρώπης. Και από αυτή την άποψη η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στο τιμόνι της εξουσίας και της οικονομίας αποτελεί τιμόνι, εφικτή, ρεαλιστική αλλά και αναγκαία διέξοδο προς όφελος της ικανοποίησης των σύγχρονων και διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Το τετραήμερο αυτό της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό σημαδεύεται από μια ανούσια και παρελκυστική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Μια αντιπαράθεση εξοραϊσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σκανδάλων και της διαφθοράς. Εξοραϊσμού της δράσης των επιχειρηματικών ομήλων. Εξοραϊσμού του ίδιου του εκμεταλλευτικού χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος και της απείλας της. Μια αντιπαράθεση συσκότησης των αιτιών των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας, αλλά και των υπευθύνων. Μια αντιπαράθεση καλλιέργειας αυταπατών. Ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις εντός των τυχών, λύσεις από τα πάνω, αρκεί και μόνο να αλλάξει ο μηχανοδηγός της διακυβέρνησης. Μια αντιπαράθεση που καλλιεργεί την παθητικότητα και την αναμονή για να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια στις μυλόπετρες του εκμεταλλευτικού συστήματος. Και 38 παράδειγμα γι' αυτό είναι η ακρίβεια. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό. Τι λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Λένε ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Λένε ότι είναι ακρίβεια εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Λες και δεν είναι εσχρό γενικά να εμπορευματοποιείς τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους. Λες και δεν είναι κερδοσκοπία η ληστεία της απλήρωτης εργασίας, του απλήρωτου πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι στο όνομα του καπιταλιστικού κέρδους. Καπιταλιστικό κέρδος που αποτελεί και τον πραγματικό ένοχο, τον υπεύθυνο των λαϊκών προβλημάτων. Δεν πρωτοτυπείται βέβαια. Τα ίδια λένε και στη Γαλλία ότι φταίει ο Μακρόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι φταίει ο Σούνακ, στη Γερμανία ότι φταίει ο Σόλτς, στην Ισπανία ότι φταίει ο Σάντσες κλπ. Βεβαίως υπάρχει και εσχροκέρδεια, το οποίο είναι συστατικό στοιχείο του συστήματος, αλλά αυτό είναι η κορυφή μόνο του παγόβουνου. Και εσείς αυτό μόνο περιορίζεστε. Είναι το πολύ μικρό δηλαδή τμήμα που ξεχωρίζει πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Εμείς θέλουμε να αποκαλύψουμε όμως όλο το παγόβουνο που τα άλλα κόμματα προσπαθούν να συγκαλύψουν. Ποιες είναι οι αιτίες της ακρίβειας? Είναι οι μισθοί και οι συντάξεις πείνας. Ποιοι φταίνε? Όλες οι κυβερνήσεις. Και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η χθεσινή του ΣΥΡΙΖΑ και η προχθεσινή Νουδού ΠΑΣΟΚ. Γιατί τσακίσατε τους μισθούς και τις συντάξεις? Τις τσακίσατε στο όνομα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομήλων, στο όνομα των αντοχών της οικονομίας, στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Δεύτερον, είναι ο πληθωρισμός λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία είχαν καλωσορίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως προοδευτική δίθεν διέξοδο. Δηλαδή, τι έκανε αυτή, φθηνό χρήμα για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, για τη ρευστότητά τους και την χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων και ταυτόχρονα αυτό που ήταν φάρμακο για τις επιχειρήσεις ήταν δηλητήριο για τους λαούς. Γιατί δημιούργησε πληθωρισμό που απομειώνει τα πραγματικά τους εισοδήματα, οδηγώντας τους στην περαιτέρω φτωχοποίηση. Σήμερα, για να απαντήσουν στον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει μια περιοριστική νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια για να συγκρατηθεί τάχα ο πληθωρισμός. Αλλά αυτό θα έχει και πάλι αρνητικές συνέπειες για τους λαούς. Γιατί θα αυξηθούν οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, που θα οδηγήσει δηλαδή σε νέα φορολογικά βάρη ή σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Αύξηση θα οδηγεί σε αύξηση των δόσεων των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων. 20-30% υπολογίζεται. Σε υπερχρέωση δηλαδή ακόμη περισσότερο των οικοκυριών, σε νέα κόκκινα δάνεια, σε νέους πληστηριασμούς, σε συρρήκνωση της λαϊκής κατανάλωσης. Τρίτον, φταίει η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, που στο όνομά της πήρατε όλα τα κόμματα νερό. Γιατί οδηγεί σε καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, σε υψηλότερες τιμές στις τουριστικές περιοχές, σε εκτόξευση των ενοικίων λόγω παραδείγματος χάρη του Airbnb.
Οφείλεται τέταρτο στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αγορών, για να δημιουργηθούν νέα πεδία εμπορευματοποίησης, νέα πεδία κερδοφορίας, πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, και όλες σας έχετε συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Και στην ενέργεια τι διαμορφώσατε με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων? Ένα ακριβό ενεργειακό μείγμα και το οποίο είναι και σε βάρος του περιβάλλοντος. Ένα ανεπαρκές ενεργειακό μείγμα σε βάρος της ενεργειακής επάρκειας και της ενεργειακής ασφάλειας. Αλλά και το οποίο ανεπαρκές μείγμα αποτελεί και περαιτέρω παράγοντα νέου κύματος ακρίβειας. Γι' αυτό και οι εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, ότι πρέπει οι λαοί να μάθουν να ζούνε σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας με περιορισμένη πρόσβαση στη θέρμανση, στο ζεστό νερό. Πέμπτον, ευθύνεται στην κλιμακούμενο υπεραλληστικό πόλεμο στην Ουκρανία ανάμεσα στον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά και στη Ρωσία από την άλλη, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών αλλά και των διαδρομών προμήθειας της ενέργειας, με τις αλλεπάλληλες κυρώσεις που επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των λαών. Συμμετέχει και η Ελλάδα ενεργητικά σε αυτό, με ευθύνη όλων των κομμάτων, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, για να κερδίσουν τα αρπακτικά από το πιάτσικο που θα γίνει σε βάρος των λαών της περιοχής. Και ταυτόχρονα ο λαός μας να πληρώνει πολύ ακριβά αυτή τη συμμετοχή, με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ακρίβεια και τις ελλείψεις, αλλά και βεβαίως σε βάρος των ίδιων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά? Η κυβέρνηση μιλάει για καλάθια εξαθλίωσης, για επιδοματική πολιτική που είναι αναδιανομή από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς και προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων, και εσείς τι κάνετε? Τσακώνεστε για τα ψίχουλα της επιδοματικής πολιτικής. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, όχι μόνο σε αυτούς αλλά και σε άλλους. Για τα λίγα ψίχουλα δηλαδή τσακώνεστε, τα οποία περισσεύουν από το πάρτι δισεκατομμυρίων που έχουν στήσει οι καπιταλιστές και στο οποίο όλοι σας έχετε συμβάλει. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και περιορίζεται απλά και μόνο σε μια επιδοματική πολιτική, για να συμπιέσετε όλο και περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες, για να κρατάτε το λαό σε ομοιρία. Γι' αυτό και δεν μιλάτε για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, αλλά απλά και μόνο περιορίζεστε να μιλάτε σε μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για την αναπαραγωγή των χαμηλών πραγματικών μισθών, αντί να ζητάτε επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού, των συνολικών απολειών που είχε εργατική τάξη και ο λαός μας. Ή τσακώνεστε για τη μορφή της κρατικής παρέμβασης, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι η αστική κρατική παρέμβαση αποτελεί τον πυροσβέστη ανάμεσα στις επιχειρηματικές αντιθέσεις. Σήμερα ενεργοβόρες βιομηχανίες απέναντι στους παραγωγούς, στις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας. Ότι αποτελεί το ίστατο καταφύγιο προστασίας των επιχειρηματιών, φορτώνοντας τα χρέη τους μέσα από τις κρατικοποιήσεις στο λαό και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την κερδοφορία τους. Και βεβαίως αποτελεί και τη βαλβίδα εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, διαμορφώνοντας ένα δίχτυ για την αντιμετώπιση των πιο εξαθλιωμένων στρωμάτων. Το αστικό κράτος και σε επίπεδο οικονομίας λειτουργεί ως συλλογικός καπιταλιστής, προστατεύοντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου και προσελκύοντας επενδύσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα των νομοτελειών της καπιταλιστικής αγοράς και του εκμεταλλευτικού χαρακτήρα του συστήματος. Αυτό συγκαλύπτεται, αυτό επιχειρείτε να εξοραίσετε. Γι' αυτό και οι στόχοι πάλι του ΚΚΕ, και ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι στόχοι πάλι σύγκρουσης με τις αιτίες και τους υπευθύνους. Είναι στόχοι πάλι ενάντια στο ακριβό μείγμα της πράσινης ενέργειας, ενάντια στους έμεσους φόρους. Και όχι απλά και μόνο για να περιορίσετε εσείς, όπως λέτε, τη φορολογική αδικία και τη φορολογική ληστεία στο όνομα του λεγόμενου μικρότερου κακού που πάντοτε συσσωρεύει περισσότερα προβλήματα στο λαό. Είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πολεμικές κυρώσεις. Στρέφεται ενάντια στους τραπεζίτες, ότι αυτοί πρέπει να πληρώσουν για τα υπερχρεωμένα κόκκινα δάνεια των λαϊκών νοικοκυριών. Είναι ενάντια στο αστικό κράτος, για τη φοροεπιδρομή που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στα λαϊκά εισοδήματα, για την εσφοροεπιδρομή, ενάντια στη ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων που κάναν όλες οι κυβερνήσεις, για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση όλων αυτών που χάσαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι
μετά από χρόνια θυσιών και κόπων. Είναι ενάντια στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Στόχοι πάλης που συμβάλλουν στην οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων και στην αποτελεσματικότητά της. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι η εργατική τάξη και ο λαός πρέπει να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή και όχι τον θεατή και το απλά και μόνο τον ψηφοφόρο, όπως λένε όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί γι' αυτό ακριβώς το λόγο και χρειάζεται να είναι παντού ισχυρό το ΚΚΕ, το οποίο όχι μόνο έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης και του λαού, αλλά και τη θεωρεί και ως τον ελπιδοφόρο παράγοντα για να ανοίξουν οι λεωφόροι του μέλλοντός μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.